Πάμε Παναθηναϊκό να δούμε να κάνουν προσκλητήριο αναφοράς. Τι, γιατί, τόσο τραυματίες υπάρχουν. Από όντες αυτό, δηλωμένοι τραυματίες, από τιμωρημένοι και του καθεξής. Μάλιστα. Κύριος Αθανασίου μαζί μας, καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά εσείς. Τι θα γίνει με τη φωνή σας τώρα, εσύ. Ή έτσι θα το πας όλη τη σεζόν. Είχα μια καθηγήτρια. Έχει τρώσει λίγο. Λίγο. Αλλά τελείως δεν έχει. Είχα μια καθηγήτρια στο σχολείο, η οποία είχε φίλε 8 μήνες. Πόσο είναι το σχολείο, 8-9 μήνες. 9 μήνες το χρόνο συνάχει. Δηλαδή μεγάλη υποψία είχα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι φίλοι, που υποφέρουν από αλλεργίες. Όχι, να μην έχεις. Από αλλεργίες. Γιατί έχει και δεν γίνεται. Εγώ δεν πολύ μικρή. Εγώ τώρα φαρυγίτιδα. Φαρυγίτιδα έχεις τώρα, ε. Ναι. Είμαι σε δεύτερη φάση αντιβίωση. Εντάξει, δεν νομίζω αυτή θα πιάσει τώρα, για να δούμε. Ναι. Α, είσαι και με αντιβίωση, ε. Ε, ναι. Πω. Να ξέρετε, είχα να πω αντιβίωση στη ζωή μου, δεν θυμάμαι να έχω πάρει ποτέ. Ναι. Αλλά έτσι τι θα κάνουμε τώρα, όταν πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο για πρώτη φορά. Κερνάνε τα κακόμοιρα. Ακινάνε εκείνα καλά. Και μετά την περίοδο, παιδιά γελάτε, αλλά μετά την περίοδο με τις μάσκες που έφεσε το ανασωπητικό. Τα κολλάμε όλα για πλάκα. Για πλάκα. Λοιπόν, πάμε στο προσκλητήριο αναφοράς. Έτσι, στο προσκλητήριο αναφοράς του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και δεν το λέω για να το πω, δεν το λέω για να μην το σταυρώσω, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια, υπάρχει μια κόπωση, μια έλλειψη ενέργειας, ήταν και τα 120 λεπτά του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη, ήταν και το παιχνίδι. Είναι και το άδειασμα το ψυχολογικό, ξέρεις, όταν κερδίζεις ένα δύο μάτς. Καμιά φορά, βέβαια, συμβαίνει και αυτό. Και το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ σε πολύ ψηλές εντάσεις. Και φυσικά είναι και πάρα πολλές απουσίες και ξεκινάω και απαριθμίζω. Τζούρισιτς, Βιλένα εκτός, καθώς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τιμωρία κίτρινων καρτών. Ναι. Ο Τζούρισιτς ήταν και τραυματίας, αλλά από Δευτέρα αναμένεται να μπει. Και ίσως να προλάβει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο του Κυπέλλου, αλλά σίγουρα θα είναι διαθέσιμο στην Τούμπα. Ο Βιλένα, οκ, κίτρινες είχε απλά. Χουάνκαρ εκτός. Και αυτός για τον ΠΑΟΚ τον βλέπω πιο πιθανό. Δηλαδή θα μείνει ακόμα 3-4 μέρες έξω. Τσέριν εκτός, Παλάσιος εκτός, Ιωαννίδης εκτός, Γερεμέγεφ εκτός. Και φυσικά οι γνωστοί ο Μάγνουσον και ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Ποιους περιμένουμε τώρα για την επόμενη εβδομάδα. Είπα ότι ο Χουάνκαρ πιθανότητα να μπει από Τρίτη Τετάρτη, οπότε πάει για Τούμπα. Για Τούμπα. Ο Τσέριν το ίδιο, ο Ιωαννίδης το ίδιο, πιο σίγουρος από όλους να μπει για να προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟ, και 50-50 είναι ο Γερεμέγεφ για την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν νομίζω τον έχουμε ξεχάσει και θα συνεχίζουμε να τον ξεχνάμε, δεν είναι ακόμα στο σημείο για να μπει ώστε να ξεκινήσει προπονήσεις, να ανεβάσει ρυθμούς και να του δώσουμε αυτές τις 2-3 εβδομάδες. Θυμίζει μου κάτι, είναι δανεικός αυτός. Όχι, με αγορά. Όχι, με αγορά. Με αγορά στο Παναθηναϊκό στο καλοκαίρι από την Τρουά. Αλλά το παιδί έπαιξε 3-4 παιχνίδια, τραυματίστηκε σε εκείνο το μάτσο τον Αστέρα Τρίπολης τέλη Σεπτεμβρίου, και από τότε έχουμε να τον δούμε έχοντας αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο. Ναι. Φορούσε και για αρκετό διάστημα μπότα. Ειδική μπότα, και όσο καιρό πρόλαβα να τον δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πραγματικά πίστευαν ότι σε κάποιο σημείο της σεζόν θα έπαιρνε φανέλα βασικού. Αλλά δεν προλάβαμε να τον δουν. Και τον έχει πάει πάρα πολύ πίσω όλο αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο θα πρέπει να τον ξεχάσουμε. Ναι, δύσκολο. Ωραία, και για πάμε με τους εναπομείναντες τι εντεκάδα βγάζουμε. Βγάζουμε Λοντίγκιν, βγάζουμε προφανώς Μλαντένοβιτς αριστερά. Σωστά. Δεξιά. Βαγιανίδη. Μικρός είναι αντέχει. Στο κέντρο της άμυνας νομίζω θα γυρίσει ο Σέγκεφελτ για να πάρει και ανάση ο Γετβάη. Α, ο Αράου δεν κουνιέται. Ή θα μπει ο Τούρκος. Πολύ καλή ερώτηση. Το αφήνω ανοιχτό. Δηλαδή να πάει, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είδες, έξω είναι ο Βιλένα, έξω είναι ο Τσέρι. Δεν έχει πολλά πράγματα που να μπορεί να κάνει. Και ο Κότσερας ίσως να χρειαζόταν να πάρει και κάποιες ανάσες. Ναι. Είναι λίγο η ενδεκάδα της Κυριακής λίγο δύσκολη. Θεωρώ πάντως το μόνο σίγουρο 100% θα κάνει rotation. Γιατί από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν μόνο μία αλλαγή. Ναι, μπορεί να το κάνει. Εργαστική. Μα αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Πού να το κάνει το rotation. Μέχρι τώρα έχουμε βρει το Σέγκεφελτ. Okay. Σωστά, στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Στη μεσαία γραμμή θεωρώ δεδομένο θα δούμε ή το Ρούμπεν ή το Ζέκα ή και τους δύο. Με δούμε και τον Τζόκα, εγώ λέω.
Βαρύ αυτό. Βαρύ, αλλά. Λύσα το κάνει. Παιδιά, εντάξει, εδώ μιλάμε για. Για κατάσταση εκτάκτου ανάγκη μιλάμε, ναι, αλλά. Αφού υπάρχει και ο Ρούμπεν και ο Ζέκα, θέλω. Αν ήταν κάποιο και από αυτού έξω. Απλά ρε Νικόλα, η εικόνα του Ρούμπεν στο παιχνίδι του κυπέλου ήταν απογοητευτική. Δηλαδή, ήταν απογοητευτική. Δεν ξέρω, δεν θέλω να διαφωνήσω, έχω λίγο διαφορετική άποψη. Όχι ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν normal. Δηλαδή σε ποιο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ άσχημο, σε ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος πρόσφατο, που πραγματικά λέγαμε ότι είχε πρόβλημα. Α, και με τον Βόλο, στο τελευταίο παιχνίδι του Γιωβάνου ήταν πάρα πολύ κακός. Γενικά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Ναι, δεν είναι σε καθόλου καλό. Ο Ρούμπεν, ναι, δεν είναι σε καθόλου καλό. Αλλά κάνει πάρα πολλά λάθη, ναι, αυτό, σε εύκολες πάσεις που δεν έκανε ποτέ. Αυτό. Αυτό είναι το παράξενο με τον Ρούμπεν. Στους εξτρέμ βλέπω τον Αϊτόρ να ξεκινάει, ναι, για να γίνει και εκεί ένα rotation. Και στην κορυφή της επίθεσης, παιδιά, δεν έχουμε άλλον. Αϊτόρ με ποιον? Σπόρα. Ο Αϊτόρ θα βάλει πάλι τον Μαντσίνη που είχε κράμπες, θα βάλει πάλι τον Βέρβιτς που τα έδωσε όλα, θα βάλει τον Λιμιό για να κάνει rotation. Το βλέπω δύσκολο. Mm-hmm. Οπότε ένας από τους δύο, δηλαδή ή ο Μαντσίνη ή ο Βέρβιτς, θα κληθεί να σηκώσει το βάρος. Όποιος αντέχει περισσότερο, ρε παιδί μου. Να ξαναπαίξει. Αυτή η θέση, το Μαντσίνη Βέρμπιτς, είναι 60-30. Είτε 30-60. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Δηλαδή είναι από πριν. Στο ποιος αντέχει περισσότερο, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε ερώτημα καν. Ανάμεσα στους δύο. Νομίζω Μαντσίνη, δηλαδή, και φαίνεται το παιδί πραγματικά στο νέο σχέδιο του προπονητή, νομίζω είναι αυτός ο οποίος μετά τον Κότσιρα, που ανταποκρίνεται σε κάθε θέση, είναι το νούμερο 2, δηλαδή τα τρεξίματά του, το πώς πιέζει, το πόσο καλός είναι στο ανασταλτικό κομμάτι. Σου, τακτικά είναι φοβερός φανατικά. Μαζί σου, έχει συμπέσει βέβαια και με την απουσία του Παλάσιος, που σαν παίχτης, λέω, ότι μπορεί να του αρέσει του Τερίμ. 100%. Έτσι. 100%. Οπότε, πρώτος από όλους, όπως προείπα. Απλά επειδή δεν είναι διαθέσιμος. Μπράβο, ναι, ναι. Εννοείται αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκαιο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή και από φυσικές δυνάμεις, αυτό, και αυτό, από νοοτροπία, και από διάθεση, και στο γήπεδο. Βέβαια, 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 σε όλα, σε όλα. Σε όλα. Λοιπόν, πάμε και με τα γραφικά. Μπράβο, ναι. Έρχεται σήμερα στις 2.30 ο Μπαρτολομέι Ντρακόφσκι, η επιλογή του Παναθηναϊκού Γιάννη Μπρινιόλι, ένας Πολωνός τερματοφύλακας, τον οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει από την Σπέτσια δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν με μια οψιόν αγορά σύμφωνα με τους Ιταλούς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα παιδί το οποίο έκατσα και το είδα τις προηγούμενες μέρες για να μπορούμε να συζητήσουμε. Νομίζω ένας τελείως διαφορετικός τερματοφύλακας, ο Ντρακόφσκι, αυτός που ήταν στην Φιωρεντίνα και αυτός που έδειξε στα παιχνίδια με τη Σπέτσια. Κάτι εκεί λίγο έχει πειραχτεί, κάτι έχει αλλάξει, ίσως λίγο και στο ψυχολογικό κομμάτι να έχει επηρεαστεί, γιατί αυτό το παιδί πραγματικά ξεκίνησε ως ένα γόντερκι του πολωνικού ποδοσφαίρου παίζοντας στην Γιαγκελόνια. Στη Φιωρεντίνα δεν κατάφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνει βασικός, μετά πήγε στην Έμπολη, λίγο έχει περιπλανηθεί. Όσον αφορά τώρα τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά, εντάξει, okay, με τα πόδια δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, δεν είναι επίπεδο Μπρινιόλι, αλλά δεν είναι και κακός, εντάξει, οκ, okay, ένας κανονικός θεματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια σύγχρονος, χωρίς νομίζω να μπορεί κάποια ομάδα να παίρνει, αν θυμάστε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ρίσκα που παίρνουν κάποιες ομάδες στο build-up με τη συμμετοχή του τερματοφύλακα, δηλαδή φέροντας τον αντίπαλο μέχρι και την δική τους περιοχή για να τους τραβάνε πάρα πολύ πάνω και στη συνέχεια να εκμεταλλεύονται τους χώρους στο υπόλοιπο γήπεδο, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό το πράγμα, ναι, με συγχωρείτε, να το υποστήριξε, αλλά κάτω από τα δοκάρια είναι καλός, έτσι. Χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο χρόνια στη Σπέτσια να δείχνουν έναν τερματοφύλακα που είναι στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Μπορεί βέβαια το παιδί να έρθει εδώ στην Ελλάδα να κολλήσει πολύ καλύτερα από ό,τι κόλλησε στην Σπέτσια, να νιώθει πολύ καλύτερα, να δουλευτεί και ακόμα καλύτερα, γιατί παίζει και ένα σημαντικό ρόλο και ο προπονητής. Και αυτό παίζει ρόλο. Σε κάθε ομάδα και να μας δείξει πράγματα τα οποία δεν έχει δείξει τα δύο προηγούμενα χρόνια, έτσι. Κοίταξε, ο Ντρακόφσκι έχει μια μεγάλη χρησιμότητα για τον Παναθηναϊκό, τεράστια χρησιμότητα, που χωρίς να θέλω να κάτι να πω για τον Λοντίγκιν, έτσι, αλλά όλοι οι τερματοφύλακες οι οποίοι νιώθουν ότι παίζουν μόνοι τους κινδυνεύουν να χαλαρώσουν. Συμφωνώ απόλυτα. Και όταν έχεις μάθει ως Παναθηναϊκός δύο χρόνια, ναι, να έχεις δύο εισάξιους τερματοφύλακες, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να κάνει μια επιλογή όπου
και μέσα στον οργανισμό αλλά και εξωτερικά θα φαινόταν, α, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο δεύτερο τερματοφύλακα. Όχι, το βιογραφικό ας πούμε και τα χαρακτηριστικά του Ντραγκόφσκι δεν λένε αυτό το πράγμα. Μόνο και μόνο λοιπόν που κρατάει, σε εγρήγορση και ξέρω, σου λέει και πάλι δεν ξέρω το χαρακτήρα του Λοντγκίν, ξέρω ούτε πόσο έχει επηρεαστεί από το γεγονός με τον Πρινιόλι, δεν ξέρω. Δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ αυτό. Λέω όμως ότι όταν νιώθεις ότι έχεις έναν βασικό υποψήφιο για να σου πάρει τη θέση κάτω από τα δοκάρια, βοηθάς. Δηλαδή αυτός που έχετε βοηθάει. Ναι. Συμφωνώ. Απλά για το Λοντίγκιν, επειδή έχουμε δει και δύο προετοιμασίες, με την προετοιμασία το 2023 να είναι μια σοκαριστική εικόνα, πραγματικά, ποδοσφαιρική. Το έχω πει και άλλη φορά και το έχω πει όσο ο Μπρινιόλι έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Μην νομίζεις κανείς ότι το λέω τώρα που είναι εκτός ομάδος. Αν κατέβαινε κάποιος από το διάστημα ή τέλος πάντων το υπερβάλλον, έρχονταν κάποιος που δεν ήξερε, παιδί μου, τον Παναθηναϊκό και του έλεγες, δες 10 προπονήσεις, ναι. Ποιος τερματοφύλακας θεωρείς ότι είναι ο βασικός και ποιος αναπληρωματικός. Δεν θα πέρναγε από το μυαλό του ούτε μία στιγμή από τις προπονήσεις, επαναλαμβάνω, ότι ο Λοντίγκιν είναι αναπληρωματικός. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που έκανε στην προπόνηση πέρσι, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τις προπονήσεις ο Μπρινιόλι, σαφώς πιο χαλαρά και με άλλη διάθεση, σε έκανε να λες, παιδί μου, ότι αυτός ο τύπος δεν γίνεται να μην είναι βασικός. Ναι. Και νομίζω ότι φέτος δικαιώθηκε η υπομονή του, αλλά και η δουλειά του, από το ξεκίνημα της σεζόν, ναι, όταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς του έδινε ευκαιρία. Καλά κάνεις και το λες, γιατί αυτό το παιδί θέλει να φύγει το καλοκαίρι. Και μάλλον τέλος πάντων έλεγε, θέλω να παίξω. Να παίξω, ρε παιδιά. Και, ναι. Και ήταν πολύ κοντά στο να φύγει. Να παίξω. Ναι, και ήταν πάρα πολύ κοντά και να πάει και σε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αξία του. Δηλαδή θα έλεγες, δεν είναι για εκεί ο Λοντίκιν. Δεν θέλω το να πω ποιες ομάδες ήταν, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Αλλά πίστηκε, παρέμεινε, ανανέωσε το συμβόλαιό του και νομίζω τώρα δικαιώνεται, γιατί μετά και την εμφάνιση που έκανε στο Καραϊσκάκι, σε συνδυασμό με όλες τις προηγούμενες του εμφανίσεις, νομίζω ότι μπορούμε να τον λογίζουμε στο βασικό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι θα πάρει και κάποια παιχνίδια απολώνως. 100%. 100%. Ούγκο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, Ούγκο. Ναι. Καλά άκουσα, γιατί απομακρύνθηκα λίγο να βήξω. Δεν ξέρω, όταν σας ακούω κάτι με πιάνει. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, Ούγκο από Δευτέρα είναι στην τελική ευθεία. Και αυτή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού για να αποκτήσει ένα αριστερό πόδαρο στο περ, ένα παιδί το οποίο το βιογραφικό, εντάξει, και έχουμε πει τα βιογραφικά δεν παίζουν μπάλα, αλλά είναι κάποιος που σε προειδεάζει θετικά, έτσι, η προσθήκη του με το Φατίχ Τερίμ να θεωρεί ότι είναι μια πολύ ποιοτική λύση για τον Παναθηναϊκό, και από Δευτέρα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και ο Τάσος Μπακασέτας, έτσι, για να ενσωματωθεί. Θα παίξει τελικά στον Γαλατά. Κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε στο αίτημα της Trabzonspor να παραμείνει ο παίχτης στην τραπεζούτα μέχρι και την Κυριακή. Mm. Χθες για παράδειγμα η Trabzonspor είχε ένα παιχνίδι κυπέλου, ήταν εκτός αποστολής. Ναι. Ο Μπακασέτας. Δεν ξέρω αν ο λόγος που το ζήτησαν αυτό είναι επικοινωνιακός, δηλαδή okay, και για τα δικά τους εσωτερικά μην αφήσουν τον πιο σπουδαίο, ας πούμε, ποδοσφαιριστή της ομάδας να φύγει πέρα από ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, ή αν είναι ποδοσφαιρικός και να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αν με ρωτάς, δεν βλέπω τον τρόπο που θα παίξει αυτό το μάτς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το τι θέλει η Trabzonspor, έχει να κάνει και το τι θέλει ο παίχτης. Και εγώ δεν ξέρω κανέναν παίχτη, δεν θυμάμαι ποτέ κανέναν, να έχει κλείσει μια μεταγραφή και να μπαίνει σε ένα παιχνίδι τόσο σημαντικό, ναι, ρε, που παιδί, μπορεί, ας πούμε, να εγκυμονείται κάποιος κινδύνος. Λάθος ήταν να τον βάλουν κιόλας. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, το ζήτησα, αλλά ο Παναθηναϊκός okay, δεν ήθελε τώρα να έθεσε. Ναι, καλά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα τώρα για όλες μέρες. Δεν το αλλάζει και τη ζωή του Παναθηναϊκού. Λέω για την Trabzonspor. Μέχρι την Κυριακή, ναι, και θα πάει κάποιος τέλεχος του Παναθηναϊκού, λογικά να το φέρει από Δευτέρα στην Αθήνα. Ωραία. Ωραία, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.